Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση καμία. Εγώ είμαι πράκτορας στη Στουριόλ. Ουδε μία περίπτωση τέτοια υπάρχει να περάσει Σύριος, είτε Αφγανός είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα που δεν είναι Σέγγεν, χωρίς να ελεγχθεί από την αστυνομία, από τον έλεγχο διαβατηρίων. Καμία περίπτωση απολύτως. Απλώς η ιστορία που έχει γραφεί μέσα στο site αυτό, μετά από την ενόχληση που έγινε από αυτόν που το έγραψε, που το εξιστόρισε μάλλον στην Telegraph, ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι δεν είπε αυτό, είπε ότι ταξίδεψε από τη Μυτιλίνη προς τον Πειραιά, αυτό πρέπει να είναι πραγματικό γεγονός και είναι δηλαδή, και μέσα στο καράβι ήταν 40 Έλληνες και 300 Σύριοι, Αφγανοί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εμείς δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, εκείνοι ταξιδεύουν. Αυτά όμως είναι τα πλοία της γραμμής που φεύγουν από τον Πειραιά για Μυτιλίνη ή για Χίο, τα οποία ο καθένας μπορεί να προμηθευτεί εισιτήριο. Αυτοί προμηθεύονται εισιτήρια και έγγραφα από την αστυνομία ότι μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα πλέον προς την Ελλάδα. Η άλλη περίπτωση που αναφέρεται μέσα στο Telegraph είναι ψευδέστατη και δεν είναι αληθής. Και διεψεύστη από τον ίδιο, θα διαψευστεί από τον ίδιο, ο οποίος άλλα είπε στο δημοσιογράφο της Telegraph και άλλα έγραψε εκείνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.